Αν είμαι έτοιμος. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Εντάξει, αυτό που έχει η σημερινή στην πρώτη σελίδα, ναι, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ, φωτορεπορτάζ με κατάνοιξη η απανταχού χριστιανοσύνη γιόρταζε το κοσμοϊστορικό γεγονός της ενανθρώπισης του Χριστού. Αυτό το καταλαβαίνω το φωτορεπορτάζ. Αυτό που έχει ο φιλελεύθερος, πώς ποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα μπορέσει να μας το εξηγήσει. Έχει μια γκόμενα, ναι, να φυλάει ένα τίγρη. Φωτορεπορτάζ. Εντάξει. Και λέω τι είδηση είναι αυτή, Χριστέ μου, που είναι πρώτο σέλιδο στην Κύπρο. Και γράφει από κάτω. Και γράφει η επιβλητική θεά της άγριας τίγρης. Με συγχωρείτε. Η επιβλητική θέα της άγριας τίγρης, ναι, προκαλεί πανικό. Το άγριο θηρίο μπορεί να κατασπαράξει τον άνθρωπο που μοιάζει αδύναμος μπροστά του. Γιατί? Η φωτογραφία όμως έρχεται να διαψεύσει τους φόβους. Με τη δύναμη της θέλησης και του μυαλού μπορεί να χτιστεί μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπου και ζώου. Η νεαρή θηριοδαμάστρια από τη Γερμανία φυλά στο στόμα μία τίγρη κατά τη διάρκεια του προγράμματος τσίρκου στο Μόναχο. Ποιος έχει πρόβλημα στο φιλελεύθερο με τα Χριστούγεννα? Γιατί βάλατε τίγρη από τσίρκο στο Μόναχο να γλύφετε με μία εγκόμενα? Γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Σε ποιον δεν έβρινε δώρα ο Άγιος Βασίλης όταν ήταν μωρό? Γιατί το έχετε? Ποιος δεν ήταν καλονινή? Πού κολλάει αυτό το φωτορεπορτάζ τώρα? Και το άλλο λέει τη δύναμη του μυαλού. Και άμα γυρίσει τίγρη και σου κάνει μια έτσι και σε δαγκάσει, μετά φταίει τίγρη. Λοιπόν, θα λένε τρελάθηκε τίγρη. Να στείλουμε ένα μήνυμα στο φιλελεύθερο. Τα Χριστούγεννα. Βάζει κανένα πλάνο έτσι από του Άγιου Τόπου. Βάλε κανένα. Από τη Βηθλεέμ. Κάνα χιονισμένο τοπίο από το Τρόδο. Κάνα αστέρι που πέφτει, ο Κομίτη. Άντε, κάνα μεθυσμένο, α πούμε, από τη Γερμανία σε κλίμα χριστουγεννιάτικο. Κάτω, ναι, από ένα δέντρο με λαμπάκια. Να ξερνάει με στην κεντρική πλατεία, γι' αυτό γίνεται. Αυτό. Τώρα την άλλη την κόμενα με την τίγρη να τη φυλάει στο στόμα. Από το τσίρκο του Μονάχου, τι σχέση έχει γιατί, αυτό το πράγμα? Γιατί στο φιλελεύθερο το κάνετε αυτό το πράγμα? Γιατί μα καταστρέφετε τα Χριστούγεννα? Γιατί. Και Γιώργος, η νούμερο 1 μουσική εκπομπή στην Κύπρο.